Σε υψηλούς τόνους συντηρείται η συζήτηση για τα χρυσά διαβατήρια, εν αναμονή εμπλοκής όλο ένα και περισσότερων θεσμών και αρχών, εγχώριων αλλά και διεθνών. Από την εκπομπή Αλφανημέρωση, εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεμήνυσε πως ετοιμάζονται όλα όσα ζήτησαν κυβέρνηση, νομική υπηρεσία και άλλες αρχές. Έχει πει ο Γενικός Ελεγκτής από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων την προηγούμενη Πέμπτη ότι θα αποστείλει τα ίδια στοιχεία και, στην Επιτροπή κατά της Διαφθοράς και να ανεξάρτητη Επιτροπή κατά της Διαφθοράς για τυχόν δικές της ενέργειες. Ιδιαίτερα όσο αφορά σε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τα οποία στη συνέχεια υπηρετούν σε άλλες θέσεις. Επί του παρόντος πάντως η ανεξάρτητη αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένει σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος γνωμάτευση από ιδιώτη δικηγόρο για το κατά πόσον μπορεί να εμπλακεί στο θέμα των πολιτογραφήσεων. Γνωμάτευση που αναμένεται να είναι έτοιμη την ερχόμενη εβδομάδα, την ώρα που άπαντες ακονίζουν εκ νέου τα μαχαίρια τους για νέες συζητήσεις στη Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο έχουν και δικηγορικά γραφεία, με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να παραδέχεται πως κάποια άσκησαν πλημελή έλεγχο σε υποθέσεις πολιτογραφήσεων που σχετίζονται με το επενδυτικό πρόγραμμα. Έχουν διερευνηθεί 20 με 25 μεγάλα δικηγορικά γραφεία, τα οποία χειρίστηκαν υποθέσεις πολιτογραφήσεων και τα οποία αναφέρονται στην έκθεση Καλογύρου, στην πρώτη έκθεση του Γενικού Ελεκτή, στην έκθεση Νικολάτου και στην τελευταία έκθεση του Γενικού Ελεκτή. Τον Μπαλάκη βρίσκεται πλέον στην νομική υπηρεσία, τονίζει ο Χρήστος Κληρίδης, την ώρα που κάθοδος στην Κύπρο ετοιμάζουν και ευρωπαϊκοί θεσμοί. Συγκεκριμένα, κλιμάκιο της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού της Ευρωβουλής θα βρεθεί στην Κύπρο για περιοδία 3 ημερών από 19 μέχρι 21 Σεπτεμβρίου για έλεγχο του τρόπου διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά κυρίως για τα μέτρα που λαμβάνονται για αποφυγή ενδεχόμενων φαινομένων διάφθορας.